Γιώργο Βλατά, η ομάδα του Εργοτέλη έβγαλε αντίδραση μετά την ήττα της προηγούμενης Τετάρτης και πήρε μια ισοπαλία εδώ στο γήπεδο της Ελιάς στο παιχνίδι με τον Ρωμανό. Και δεν είναι μόνο το αποτέλεσμα το άσχημο, εντάξει, που μας έχει πικράνει, ήταν και η εικόνα. Ήταν ανεξήγητα, μπορώ να πω, κακή. Ακόμα δεν μπορούμε να την εξηγήσουμε και εμείς οι ίδιοι που συζητάμε με τα παιδιά. Σίγουρα βγάλαμε αντίδραση. Είχαμε τις στιγμές μας στο παιχνίδι. Μπορούσαμε να το διεκδικήσουμε για να το κερδίσουμε σε πολλές περιπτώσεις. Το καλό είναι ότι αντέξαμε πίεση του αντιπάλου πίσω μια πολύ καλή ομάδα, μια οργανωμένη ομάδα. Και νομίζω ότι το Χ στο τέλος αποτυπώνει την εικόνα του μάτς. Και το θεωρώ δίκαιο σαν αποτέλεσμα. Να δώσω συγχαρητήρια στα παιδιά μου σίγουρα. Και στο Ρωμανό και στις δύο ομάδες και ένα μεγάλο ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Γιατί αυτό πρέπει να τα λέμε. Το έχω πει άλλωστε ότι ειδικά φέτο η Α1 είναι όπου πάμε. Ο Εργοτέλης νομίζω ότι τυχαίνει τη καλύτερη τη φιλοξενία. Και είναι σημαντικό αυτό. Τι σε ικανοποίησε περισσότερο από την εμφάνιση τη ομάδα στο παιχνίδι που ολοκληρώθηκε πριν λίγο? Νομίζω το πάθος, αυτό είναι το πρώτο σίγουρα. Το πάθος που είχαν τα παιδιά και την πίστη για θετικό αποτέλεσμα και για την νίκη ακόμα. Το είχαμε πει πριν το παιχνίδι. Εκτέλεσαν με ένα μεγάλο βαθμό ό,τι είχαμε δουλέψει. Προλάβαμε να δουλέψουμε σε δύο μέρες. Και αυτό είναι πολύ καλό. Σημαίνει ότι ανταποκρίνονται. Και νομίζω ότι συνδυαστικά φτάσαμε ακόμα να το πάρουμε το παιχνίδι. Εντάξει, ατυχήσαμε στην τελική ουσιαστικά προσπάθεια. Εντάξει, αυτά γίνονται στο ποδόσφαιρο. Νομίζω ότι υπάρχει ικανοποίηση. Και για την εξέλιξη προσπάθεια του Εργοτέλη, πες μας στη συνέχεια στο φετινό πρωτάθλημα. Σίγουρα θα κοιτάξουμε να ανέβουμε κι άλλο όσον αφορά τη βαθμολογία μας. Να βελτιώσουμε την εικόνα μας ακόμα περισσότερο και να βελτιώσουμε ουσιαστικά τα παιδιά τα οποία είναι ηλικιακά μικρότερα. Να έχουμε μια εξέλιξη, γιατί εντάξει, πατάμε σε δύο βάρη ουσιαστικά. Έχουμε την πρώτη ομάδα, αλλά έχουμε και παιδιά εδώ που μέσα από αυτή τη διαδικασία που είναι και δύσκολη πολλές φορές. Προσπαθούμε να τους εξελίξουμε. Νομίζω ότι αυτό θα είναι το μοτίβο μέχρι τέλος και γι' αυτό θα ακολουθήσουμε. Κώστα Βλαδωράκη, ισοπαλία στο παιχνίδι σήμερα στην Ελιά, στην αναμέτρηση με την ομάδα του Εργοτέλη, σε ένα παιχνίδι ανοιχτό, σε ένα παιχνίδι που είχε φάσεις, αλλά έμεινε στο 1-1. Εντάξει, ξέραμε ότι είχαμε να αντιμετωπίσουμε μια ομάδα η οποία προέρχεται από ένα δύσκολο αποτέλεσμα, οπότε ήταν λογικό να βγάλουν κάποια αντίδραση, ειδικά στο πρώτο 20 λεπτό. Ξέραμε ότι θα μπουν δυνατά και είχαμε πει πως όσο τους δίνουμε εμείς να πιστεύουν, τόσο θα ανεβαίνουν ψυχολογικά και θα μας πιέζουν. Εμείς το πρώτο ημίχρονο είναι ίσως από τα χειρότερα ημίχρονα που έχουμε κάνει τη φετινή χρονιά. Σίγουρα είναι κάτι που με προβληματίζει ιδιαίτερα. Παρ' όλα αυτά καταφέραμε να ισοφαρίσουμε πριν το ημίχρονο. Στο δεύτερο ημίχρονο αλλάξαμε κάποια πράγματα, γίναμε καλύτεροι. Νομίζω το δεύτερο ημίχρονο μας ανήκει ολοκληρωτικά. Όμως θεωρώ ότι αυτό που έπαιξε σήμερα τον καθοριστικό ρόλο στο αποτέλεσμα έχει να κάνει η εικόνα της δικιάς μας ομάδας. Χωρίς να θέλω να μειώσω την προσπάθεια του Εργοτέλη και τους δίνω και πάρα πολλά συγχαρητήρια για την εικόνα με όλα αυτά τα νέα παιδιά. Εσύ τι εξήγηση δίνεις? Σίγουρα έχουν να κάνουν, μας επηρέασαν σίγουρα οι τρεις αναγκαστικές αλλαγές που κάναμε σε σχέση με το προηγούμενο παιχνίδι. Δεν θέλαμε να ρισκάρουμε κάποιους τραυματισμούς όλη τη βδομάδα. Αυτό λίγο μας επηρέασε σε θέμα συνοχής και εικόνας σε σχέση με το προηγούμενο παιχνίδι. Όμως αυτό δεν αποτελεί δικαιολογία. Εμείς κοιτάμε τι πρέπει να κάνουμε καλύτερα. Σήμερα χάσαμε ένα ημίχρονο, είναι κάτι που θα μας προβληματίσει, όμως παρόλα αυτά. Κρίνεται ένα δίκαιο αποτέλεσμα βάσει τη εικόνα των δύο ομάδων. Για τη συνέχεια τώρα του πρωταθλήματος και την παρουσία του Ρωμανού σε αυτό. Εντάξει, σίγουρα. Εμείς κοιτάμε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Έχουμε ξεκινήσει από την αρχή της χρονιάς μια διαδικασία να δώσουμε χρόνο συμμετοχής και βάρος στην ακαδημία μας. Πάνω σε αυτό το κομμάτι είμαστε, θεωρώ, απόλυτα πετυχημένοι. Ήδη έχουν παίξει 6 παιδιά από την ακαδημία. Κάθε Κυριακή βάζουμε κάτι παραπάνω. Με στόχο το αύριο του Ρωμανού. Είμαστε απόλυτα ευχαριστημένοι για τη μέχρι τώρα εικόνα της ομάδας, με τα όποια σκαμπανεβάσματα έχουμε, γιατί από την περσινή ομάδα άλλαξε πάρα πολύ το ρόστερ, και δεν σταματάμε την προσπάθεια βάσει του πλάνου που έχουμε από την αρχή της χρονιάς.